Είχαμε μια κλήση γύρω στις 3 ώρα τα ξημερώματα για πυρκαγιά σε κάθους απορριμμάτων επί της οδού Κουντουριώτη. Φτάνοντας εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής της υπηρεσίας μας, διαπίστωσαν ότι καίγονταν 5 κάδοι απορριμμάτων, οι 3 εκ των οποίων ήταν επί της οδού Παύλου Κουντουριώτη στην Προκυμαία και οι άλλοι 2 επί της οδού Αρχιπελάγους, απέναντι από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών. Προέβησαν στην κατάσβεση και στη συνέχεια οι δυνάμεις αποχώρησαν. Ήδη το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας βρίσκεται επί τόπου και διεξάγει έρευνες, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο της πόλης που τις πιο πολλές ώρες κατακλείζεται από κόσμο. Mm-hmm. Πόσοι κάδοι κάηκαν? 5 όπως σας ανέφερα, οι 4 εκ των οποίων ολοσχερός. Και επίσης διαπιστώθηκε από την έξοδο της πυροσβεστικής ότι υπήρχαν και 2 αναποδιογυρισμένοι κάδοι επί της οδού Σάμου, που είναι κάθετη στην οδό Αρχιπελάγους. Mm-hmm. Ωραία. Για τα αίτια, όπως σας προανέφερα, το ανακριτικό τμήμα ήδη βρίσκεται εκεί και διεξάγει τις σχετικές έρευνες. Δεν υπάρχουν κάποιες υπόνοιες, ποιοι μπορεί να το έκαναν και για ποιο λόγο? Πρόκειται από ανθρώπινη παρέμβαση και οι κάδοι που βρέθηκαν αναποδογυρισμένοι, αλλά και ότι οι 3 εκ των 5 ήταν από τη μία πλευρά του δρόμου και άλλοι από τον 2, αποκλείουμε το να μεταδόθηκε η φωτιά από έναν κάδο και στους 5. Άρα μπήκαν σε ξεχωριστή διάρκεια του χρόνου.